Καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι και βρισκόμαστε από την Κυριακή το μεσημέρι στην Θεσσαλία λόγω της επιβαρημένης κατάστασης που υπάρχει στην περιφέρεια, στις υποδομές της, σε συνδυασμό με την κακοκαιρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Όμως φαίνεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αρχίζει να κατεβαίνει και πιο νότια από το Δομοκό και την Φιότητα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, και στην Φωκίδα και στη Βόρεια Εύβοια. Και άρα, μια που αυτό κατέστη την αρρώστια λόγω της απόστασης, αποφασίσαμε τον κύριο Περιφερειάρχη να κάνουμε εδώ ένα συντονιστικό, γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο ισχυρή της αντιμετώπισης. Μαζί μας, φυσικά, η Ένωση Δυνάμεις, εκτός από τις δυνάμεις πυροσβεστικής και η Ειδική Αστυνομία, και οι δύο βαθμοί τη οδική διοίκηση. Θα ήθελα να συστήσω προσοχή στον κόσμο να ακούει και να ακολουθεί τι οδηγίε των αρχών. Λίγο νωρίτερα ακούσατε και το προληπτικό για τον οδό για το επόμενο εξετάζο, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων για ακραία ή επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Θα αντιμετωπίσουμε όλα με προσοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ιστορία του περιού σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε χωριά κυρίως της περιοχής. Θα συζητήσουμε όλα, ήδη έχει καταστρώσει ένα πλάνο η πολιτική προστασία και νομίζω ότι όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η ισχύ είναι πάντα εντύπωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, την κυριολαστική κυρία, την προγραμματέα πολιτικής προστασίας, κ. Βασίλη Παγιοργίου, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Κάνουμε συγκεντρωτικό όργανο ενώπιση των φαινομένων που περιμένουμε από, ουσιαστικά από το βράδυ της σημερινής ημέρας έως αύριο το μεσημέρι και με την όποια κλιμάκωση αλλαγή σε αυτό το σενάριο ήθελε εμφανιστεί. Με την κύριο προφερομένου στη θεότητα προετοιμαζόμαστε για να χειριστούμε κατασταλτικά ό,τι ήθελε εμφανιστεί με όλες μας τις δυνάμεις όλοι οι φορείς. Και βέβαια το ίδιο σημαίνει και στους υπόλοιπους νομούς μας, σύμφωνα με την πρόληψη και οι περιφέρειες, αρχές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας θα έχουν φαινόμενα. Άρα δυστυχώς γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο περιφέρειας ενότητας, διοριστικά όργανα και στην υπόλοιπη Στερεά. Συνεργαζόμαστε με το σύνολο των φορέων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες συνέπειες και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων και οι όποιοι κίνδυνοι να περιοριστούν στους ελάχιστους δυνατούς με την προτεραιότητα της πολιτικής προστασίας γνωστή άνθρωπος, περιουσία, φύση.